Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τις βασικές λειτουργίες του Google Forms. Πρέπει να έχουμε κάποιο λογαριασμό στο Google, να έχουμε μπει στο λογαριασμό μας, όπως έχω κάνει εγώ σε αυτή την περίπτωση. Πάμε στις εφαρμογές μας και επιλέγουμε το Google Drive. Εδώ να πούμε ότι το Google Forms είναι μία εφαρμογή της Google που μας επιτρέπει να φτιάχνουμε διαδικτυακά ερωτηματολόγια. Πατάμε, επιλέγουμε νέο, δημιουργία νέου αρχείου δηλαδή. Περισσότερα. Έχουμε Forms μπει τώρα στο περιβάλλον δημιουργίας φόρμας και θα πάμε να δούμε, γιατί είναι αρκετά απλό στη χρήση του, θα πάμε να δούμε τους διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων που μπορούμε να εδώ βάλουμε. Είναι ο τίτλος της ερώτησης και εδώ που λέει τύπος ερώτησης, εδώ μπορεί να γίνει η επιλογή μας. Η πρώτη επιλογή που έχουμε, η πρώτη δυνατότητα που έχουμε, είναι να φτιάξουμε μία ερώτηση πολλαπλής επιλογής. Έτσι λοιπόν, βάζοντας τις πιθανές απαντήσεις και πατώντας το επόμενο κουμπί, βλέπετε ότι μπορούμε να προσθέσουμε όσες επιλογές θέλουμε, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνο μία από τις επιλογές που του έχουμε δώσει. Έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε και άλλη επιλογή, δηλαδή τη δυνατότητα να επιλέξει να απαντήσει αυτός κάτι που δεν του έχουμε προτείνει εμείς. Η άλλη δυνατότητα που έχουμε είναι να προσθέσουμε ανοιχτού τύπου ερώτηση. Εδώ έχουμε, θα βάλουμε τον τίτλο της ερώτησης και θα δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να βάλει μια ελεύθερη απάντηση. Εάν η απάντησή μας θεωρούμε ότι θα είναι μία-δύο λέξεις, επιλέγουμε αυτόν τον τύπο ερώτησης. Αν όμως θέλουμε η απάντησή μας να είναι μεγαλύτερη σε έκταση, δεν θα επιλέξουμε ως τύπο ερώτησης το κείμενο, αλλά το κείμενο. Ένας άλλος τύπος ερώτησης είναι τα πλαίσια ελέγχου. Τα πλαίσια ελέγχου μοιάζουν αρκετά με την πολλαπλή επιλογή και στον τρόπο που μπορούμε να τα δημιουργήσουμε, με τη διαφορά ότι ο χρήστης εδώ μπορεί να επιλέξει πάνω από πάνω από μία έχουμε απάντηση. Την επιλογή από λίστα. Η επιλογή από λίστα είναι στην ουσία σαν την πολλαπλή επιλογή. Αυτό το τύπο ερωτήσεων το χρησιμοποιούμε συνήθως όταν έχουμε πολλές επιλογές να δώσουμε στο χρήστη και δεν θέλουμε να φαίνονται όλες κάτω-κάτω και να κάνει το ερωτηματολόγιο μας πάρα πολύ μεγάλο, αλλά πατώντας το κουμπάκι θα βλέπει τις πιθανές άλλη επιλογές. Άλλη δυνατότητα που έχουμε είναι η κλίμακα. Η κλίμακα είναι για ερωτήσεις όπου θέλουμε να μας δώσει κάποια βαθμολογία ο χρήστης. Θα δούμε και χαρακτηριστικά παραδείγματα στο επόμενο βίντεο. Αλλά στην ουσία στην κλίμακα του ζητούμε να βαθμολογήσει από το 1 έως όσο κρίνουμε εμείς. Μπορούμε να βάλουμε ως το 2, ως το 3, μέχρι και το 10. Και έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε ετικέτες. Για παράδειγμα, στο 1 μπορούμε να βάλουμε εξαιρετικά κακό και στο 5 εξαιρετικά καλό. Οπότε να μπορεί ο χρήστης να βαθμολογήσει, για παράδειγμα, την ποιότητα ενός εργαλείου που του έχουμε δώσει εμείς να δοκιμάσει. Το πλέγμα είναι μία ακόμα επιλογή. Το πλέγμα μας φτιάχνει ερωτήσεις, μία σειρά ερωτήσεων, με στήλες επιλογών. Οπότε σε κάθε σειρά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία απάντηση. Είναι ένας πιο σύνθετος τύπος ερώτησης. Μπορούμε να προσθέσουμε ερώτηση ημερομηνίας, όπως για παράδειγμα ημερομηνία γέννησης, ή μπορεί να βάλουμε μία ερώτηση για ώρα, που είναι πιο απλό. Αυτή είναι η τύπη των ερωτήσεων που μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε στο Google Forms. Μπορούμε να επεξεργαστούμε από το πρώτο κουμπί περαιτέρω την ερώτησή μας. Μπορούμε να την αναπαράγουμε αν θέλουμε να βάλουμε την ίδια ερώτηση με μια μικρή παραλλαγή και πατήσουμε το κουμπί αυτό, η ερώτησή μας γίνεται ακριβώς η ίδια, επαναλαμβάνεται, ή μπορούμε να τη σβήσουμε από το τρίτο κουμπάκι. Επίσης, όταν θέλουμε να προσθέσουμε επόμενη ερώτηση, πείτε ότι έχουμε τελειώσει με την πρώτη ερώτησή μας και θέλουμε να βάλουμε την επόμενη, πηγαίνουμε στην επιλογή προσθήκη αντικειμένου, μας ζητάει τον τύπο της ερώτησης, όπου
μπορεί να είναι και κάτι άλλο, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε μια αλλαγή σελίδας ή μπορούμε να προσθέσουμε μια εικόνα στο ερωτηματολογιό μας ή ακόμα και ένα βίντεο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο αν θέλουμε με τα ερωτηματολόγια μας να φτιάξουμε κάποιο τεστ, για παράδειγμα, για τους μαθητές μας. Και αυτά είναι τα βασικά εργαλεία, οι βασικές δυνατότητες που μας δίνουν οι φόρμες της Google. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε ένα παράδειγμα δημιουργίας ερωτηματολογίου.